Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, Πανσέλινος των Ιχθύων, ημέρα πνευματικής ενατένισης. Διαλογισμός πνευματικής πλανητικής υπηρεσίας. Εν το σώμ ιστάμεθα. Ατομικά κανάλια. Σε ομαδικό σχηματισμό. Τη συνείδησή μας εστιάζουμε στο κέντρο της καρδιάς μας. Εν το σώμ. Επικαλούμαστε τον ανώτερο κοσμικό εαυτό μας και τον εφελκύουμε στο κέντρο της καρδιάς μας. Επικαλούμαστε τον κοσμικό Αναστάντα Χριστό και τον εφελκύουμε στο κέντρο της καρδιάς μας. Επικαλούμαστε τον διδάσκαλό μας από την κοσμική, πνευματική, πλανητική ιεραρχία και τον εφελκύουμε στο κέντρο της καρδιάς μας. Κοσμικό τρίγωνο σχηματίζεται στο κέντρο της καρδιάς μας από τον κοσμικό ανώτερο εαυτό μας, τον κοσμικό Αναστάντα Χριστό και τον διδάσκαλο της κοσμικής πλανητικής πνευματικής ιεραρχίας.
Στο κέντρο του τριγώνου, ο κοσμικός Βούδας. Ο οποίος διοχετεύει την ενέργειά του μέσα στο τρίγωνο. Στο κέντρο της καρδιάς μας. Κοσμική βουδική αγάπη ενεργοποιεί το τρίγωνο. Η καρδιά μας εμβαπτίζεται μέσα στην κοσμική βουδική αγάπη. Και ακτινοβολή. Το ίδιο τρίγωνο σχηματίζεται στο κέντρο της κεφαλής μας και στο πρώτο ενεργειακό μας κέντρο. Ροές. Ενεργειών σε οχτάρι. Εφτά, τέσσερα, ένα. Η βουδική αγάπη ρέει. Παραλαμβάνουμε. Στον κεντρικό μας άξονα και στους φορείς μας. Ανοδιαφραγματικά παραλαμβάνουμε και εκπέμπουμε. Κάτω διαφραγματικά παραλαμβάνουμε και εκπέμπουμε. Είμαστε φορείς της κοσμικής βουδικής αγάπης. Η ενέργεια πολλαπλασιάζεται μέσω επιταχύνσεων και περιδινήσεων που προκαλούν οι κορυφές των τριγώνων στο 7ο, 4ο και 1ο ενεργειακό μας κέντρο. Η ενέργεια απλώνει παντού.
επιμηκυνόμαστε. Οι ώμοι μας χαλαρώνουν, τα χέρια μας σε έκταση παραλαμβάνουμε. Η σπονδυλική μας στήλη τεντώνεται. Ευθυγραμμιζόμαστε. Τα πέλματά μας διευρύνονται. Όλες οι δομές μας απλώνουν. Χώρος δημιουργείται. Η κέραια μας πολύ ψηλά. Στον ιερό βορρά και οι ρίζες μας πολύ βαθιά. Στον ιερό μας νότο. Εδρεωνόμαστε μέσα στην κοσμική βουδική αγάπη. Κοσμικά. Η καρδιά μας διευρύνεται. Απλώνει. Καταλαμβάνει χώρο. Μέσα από την καρδιά μας αναδύεται η αέρινη υπόστασή μας. Μέσα από την καρδιά μας, το κανάλι μας αναδιπλώνεται και μετασχηματίζεται σε ευθύ αέρινο κοσμικό κανάλι. Είμαστε μέσα στα ευθέα, αέρινα, κοσμικά μας κανάλια. Αυτό σημαίνει πως έχουμε μία πολύ διαφορετική σύσταση μέσα στην ολότητά μας.
Τα τυχώματα του καναλιού μας ευθέα σχηματίζονται από αέρινες διαυγής κρυστάλλινες ίνες. Τα χρώματα των ινών υπέρλαμπρα. Πάλευκα. Κιανά. Ροζ, υπέρλαμπρα. Διατρέχουν όλο μας το κανάλι. Η καθετότητα των ινών μετασχηματίζει όλους τους φορείς μας. Διευρυνόμαστε κοσμικά αέρινα. Έχουμε κοσμικό αέρινο φορέα συστημικό αέρινο φορέα πλανητικό αέρινο φορέα πνευματικό αέρινο φορέα, ψυχικό αέρινο φορέα, αέρινη σύσταση αποκτούν και οι φορείς της προσωπικότητάς μας, ο νοητικός μας φορέας, ο αστρικός αισθαντικός μας φορέας, και ο εθεροφυσικός φορέας μας με το πυκνό βιολογικό μας σώμα. Οι φορείς μας ομόκεντρες σφαίρες με κέντρο το αέρινο κέντρο της καρδιάς μας. Όλη η ουσιώδης ύλη των φορέων μας είναι πιο λεπτοφυής. Είναι πιο εύπλαστη. Πιο ηλεκτρική. Μέσα από τον αέρινο άξονα μας μπορούμε να μετακινηθούμε ευκολότερα ανάμεσα στα επίπεδα των φορέων μας
και να βιώσουμε σε μεγαλύτερα βάθη τη σύστασή τους. Υπάρχει μία απαλότητα σε αυτό που αέρινα είμαστε. Και μία ήρεμη φυσική συνοχή. Η ενέργεια της αγάπης παρούσα. Και η καθετότητα ισχυρή. Ανυψωνόμαστε. Σε απέραντα ύψη και βάθη. Φυσικά. Η καρδιά μας συνενεί. Είμαστε. Καθώς η καρδιά μας συνενεί και η αγάπη ρέει, όλο και περισσότερο φωτίζεται το κανάλι μας από το αέρινο φως. Είναι σαν να καθαρίζει η ματιά μας και να μας βλέπουμε όλο και πιο καθαρά, όλο και πιο πολύ. Αυτό που είμαστε μας αποκαλύπτεται. Με τα αέρινα κανάλια μας, μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά με τη σφαίρα των αέρινων διδασκάλων. Μπορούμε να βιώσουμε τις ενέργειές τους, καθώς μας περιβάλλουν και μας υποστηρίζουν. Ο αέρινος μας άξονας μετασχηματίζεται σε αέρινες ρίζες οι οποίες βαθαίνουν όλο και πιο πολύ.
Οι αέρινες ρίζες έχουν βουδική φύση. Μοιάζουν περισσότερο με κανάλια επάλληλα, το ένα μέσα στ' άλλο, καθώς εκτυλίσσονται, παρά με τις ρίζες που γνωρίζουμε. Δίνουμε χρόνο στη συνείδησή μας να ενοποιηθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Επιτρέπουμε στον οραματισμό να εντυπωθεί. Μέσα μας. Οι ηλεκτρικές αέρινες ροές, το κανάλι μας. Εισπνέουμε βαθιά. Ανάλαφρα. Και εκπνέουμε. Βιώνουμε τον κύκλο της αναπνοής μας. Μέσα στο αέρινο κανάλι μας. Το διάφραγμά μας χαλαρώνει. Ανοίγει. Η αναπνοή αναζωογονεί αέρινα τους πνεύμονές μας. Ο θώρακάς μας ανοίγει. Η κοιλιά μας μαλακώνει. Είμαστε μέσα στις αέρινες ενέργειες. Και στην καρδιά μας ανθίζει αέρινος κοσμικός φλωτός. Μέσα στη ζεστασιά της βουδικής αγάπης, τα πέταλα του λωτού ξεδιπλώνονται, ανοίγουν, αναπνέουν. Επεκτείνονται οριζόντια.
και από τα πέταλα απελευθερώνονται αέρινες ενέργειες, αέρινες πινθήρες. Ήρεμα. Αρμονικά. Το νευρικό μας σύστημα παραλαμβάνει. Επεκτείνεται. Εντός της αέρινης οντότητάς μας. Τα φώτα και τα χρώματα μας κατακλείζουν. Αποκτάμε εύρος αναπνοής και βάθος αναπνοής. Ο κοσμικός αέρινος λωτός δημιουργεί γύρω του ένα πολύ ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Το ηλεκτρομαγνητικό αυτό πεδίο κάνει επαφή και ενεργοποιεί το αστέρι της ενσάρκωσής μας. Παρατηρούμε. Το αστέρι της ενσάρκωσής μας. Δίνουμε χρόνο. Να ανοίξει. Να φανερωθεί.
το αστέρι της ενσάρκωσής μας, μαγνητικά εφελκύεται στο αέρινο κέντρο της καρδιάς μας. Εντός του αέρινου κοσμικού λωτού. Και έτσι είναι σαν να δημιουργείται μεταξύ τους ένα μαγνητικό δίπολο, ένα χίασμα. Το δίπολο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά. Είναι σαν ο κοσμικός αέρινος λωτός να αναγνωρίζει μέσα στο αστέρι της ενσάρκωσής μας τις επαφές του, τους κωδικούς που το αναλογούν. Και είναι σαν το αστέρι της ενσάρκωσης να αναγνωρίζει μέσα στον κοσμικό αέρινο λωτό πολλαπλά οικεία σημεία. Η αναγνώριση αυτή ενεργοποιεί κωδικούς κοσμικούς αέρινους μέσα στο αστέρι της ενσάρκωσής μας. Ο κοσμικός μας άξονας κραδένεται μέσα στην ισχύ των αέρινων κοσμικών κωδικών με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Και έτσι φυσικά βιώνουμε τους κραδασμούς μέσα μας.
Νιώθουμε τις ροές από την κεραία μας ψηλά. Μέσα στον άξονά μας, μέσα στις ρίζες μας. Οι ροές αυτές μας διατρέχουν και ένσαρκα. Εισπράττουμε τον κραδασμό. Μέσα στα κύτταρά μας. Μέσα στο νευρικό μας σύστημα. Μέσα στις αρτηρίες μας. Μέσα στο αίμα μας. Αέρινοι κάλικες μέσα στο αίμα μας. Καταθέτουμε το αέρινο ατομικό μας κανάλι στην ομαδική μας οντότητα. Καταθέτουμε το δίπολο χίασμα της καρδιάς μας με τον κοσμικό αέρινο λωτό και το αστέρι της ενσάρκωσής μας στην καρδιά της ομαδικής μας οντότητας. Και είμαστε μέσα στο αέρινο ευθύ κοσμικό ομαδικό μας κανάλι. Μέσα στον κοσμικό χώρο παρατηρούμε πολλά αντίστοιχα κανάλια ομαδικών οντοτήτων. Με τα οποία κάνουμε επαφή μέσα από το κέντρο της καρδιάς μας.
Παρατηρούμε κανάλια ομαδικών οντοτήτων άλλης φύσης. Ευθέα κανάλια, πλανητικά. Ευθέα κανάλια, εξωπλανητικά. Δημιουργούνται επαφές. Υπερομαδικές. Εργαζόμαστε από κοινού. Δημιουργείται ένα κοινό δίκτυο. Καρδιών. Σε αδαμάντινο σχηματισμό. Σαν η σύνθεση όλων αυτών των ομαδικών και υπερομαδικών καναλιών να δημιουργούν ένα αδαμάντινο σώμα. Η έκταση και το μέγεθος του αδαμάντινου αυτού σώματος είναι μεγαλειώδης. Συμμετέχουμε. Υμνούμε, τιμούμε, δοξολογούμε, τις θείες ιερές δυνάμεις. Που γίνονται αρρωγή στο έργο αυτό. Μέσα στο φως της καρδιάς μας. Συμμετέχοντας συνειδητά. Σε αυτό το υπερδίκτυο υπερομαδικά και αρμονικά συντονισμένα καταθέτουμε μέσα στον πυρήνα του αδαμάντινου σώματος που έχει δημιουργηθεί με τη συμμετοχή μας τα δίπολα
των κοσμικών αέρινων λωτών και των αστεριών της ενσάρκωσης. Μέσα από πύρινες διαδρομές. Αδαμάντινες. Μέσα από αδαμάντινα δίκτυα που συνθέτουν το ευρύτερο αδαμάντινο σώμα που περιγράψαμε. Η σύνθεση των διπόλων που καταθέσαμε. Η αλληλεπίδρασή τους. Οι οσμώσεις των ποικίλων ενεργειών. Οι συνθέσεις των δικτύων. Η συσπήρωση των πνευματικών σπινθήρων. Και όλες οι πολυπίκυλες, διαφορετικές κοσμικές ατομικότητες. Που κατατίθενται συνθέτουν ένα νέο κράμα. Που ζωτικοποιεί τον πυρήνα του αδαμάντινου σώματος. Την καρδιά του.
το αδαμάντινο σώμα αυτό κατατίθεται στον κοσμικό υπερνού. Στο κέντρο λαιμού του. Και εμπλουτίζεται. Από τον κοσμικό υπερνού. Και παραλαμβάνει από τον κοσμικό υπερνού. Οντότητες του κοσμικού υπερνού ενισχύουν τον αδαμάντινο σχηματισμό. Μέσα από τον άξονα του κοσμικού υπερνού παραλαμβάνει το κοσμικό ιερό τρίγωνο, Σύριος, Πλειάδες, Μικρή και Μεγάλη Άρκτος. Η Ανδρομέδη Σούψης του κοσμικού ιερού τριγώνου επισέρχονται μέσα στο αδαμάντινο σύμπλεγμα όπου εκεί υλοποιούνται μετουσιώσεις κραδασμικές. Μετασχηματίζεται ο κραδασμός. Είναι σαν να κατεβαίνει η συχνότητα. Και καθώς κατεβαίνει η συχνότητα,
χαλαρώνει η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Εισπνέουμε διευρυμένα και εκπνέουμε. Γίνεται μία απόσβεση της δυναμικής των ενεργειών μέσα στο κοσμικό ιερό τρίγωνο. Ενώ ταυτόχρονα το ατομικό μας σύστημα κάνει ειδικές επεξεργασίες για να παραλάβει. Το κοσμικό αυτό διαμάντι διυλίζεται μέσα από τον κοσμικό ζωδιακό. Μέσα από 3 διαφορετικούς αστερισμούς. Και μέσα από αυτούς κατέρχεται και απορροφάται μέσα στον κεντρικό πνευματικό ήλιο.
κάθετες, μαύρες ίνες του κεντρικού πνευματικού ήλιου, εισέρχονται στα κοσμικά συστημικά πεδία. Το αδαμάντινο σύμπλεγμα κατέρχεται εντός του συστημικού κοσμικού άξονα. Και από τον συστημικό άξονα εισέρχεται στον κοσμικό πλανητικό άξονα. Όλη αυτή την κάθοδο την παρακολουθούνε και τα ατομικά μας αέρινα ευθέα κανάλια. Τα βουδικά σαμπαλικά δίκτυα παραλαμβάνουν. Ο αδαμάντινος σχηματισμός με το κοσμικό του γράμμα γιώνεται στην πλανητική σαμπάλα. Ο πλανήτης υποδέχεται.
η σαμπαλική πλανητική ιεραρχία παραλαμβάνει. Η κοσμική πλανητική καρδιά ανοίγει. Το κοσμικό ιερό κράμα σαν πύρινος ποταμός διαχύνεται εντός της. Κοσμικός λωτός με το ιερό κράμα στο κέντρο καρδιάς του πλανήτη. Οι κοσμικές κουνταλινικές θάλασσες φλέγονται. Τα κοσμικά πλανητικά πέλματα βυθίζονται εντός τους. Αέρινες κοσμικές ενέργειες κατακλείζουν τα πέλματα.
η κουνταλινική ισχύς. Με το αέρινο έρχονται σε δυναμική ισορροπία. Η κοσμική πλανητική οντότητα στερεώνεται. Το ιερό γράμμα επιχειρεί να διέλθει εντός του πλανητικού αφαλού. Ο πλανήτης προετοιμάζεται για βαθιές κοσμικές καθάρσεις. Οι ιερές πλανητικές γραμμές μπαίνουν σε ειδικά κανάλια προστατευτικά και αποσυμπλέκονται μέσω αυτής της διαδικασίας από όποιες προσφύσεις είχε σε αυτές το ανίερο και προβληματικό. Το ιερό γράμμα διατρέχει τον πλανητικό αφαλό.
κατακαίει στο πέρασμά του. Οι πολυματικές ίνες βαριές, καρμικές, εγκαταστάσεις. Οι οποίες δεσμεύουν τις ρίζες της γης. Δεσμεύουν την ιερή εξάπλωσή τους προς τους κοσμικούς ιερούς θόλους μέσα στο ιερό κομμάτι της γης. Πραγματοποιούνται μαζικές αποκοπές. Σφραγίσεις. Και αποκλεισμοί ανίερων ενεργειών, ινών και οντοτήτων που διαρκώς επιχειρούν να περιορίσουν τις διόδους επαφής και διέλευσης των ιερών ροών από εκεί ψηλά μέσα στον ιερό μας νότο και από εκεί βαθιά από τον ιερό μας νότο εκεί ψηλά στον ιερό βορρά μας. Καθαρίζουν τα πλανητικά βάθη. Δεν ερχόμαστε σε επαφή άμεση ούτε με τις καθαρτήριες ροές και ενέργειες, ούτε με τις προβληματικές. Όμως, καθώς συμμετέχουμε στις πλανητικές γειώσεις, αντιλαμβανόμαστε αισθαντικά το βάρος που αποδεσμεύεται.
αισθανόμαστε την καρδιά μας να ελαφραίνει. Το ιερό γράμμα δικτυώνεται. Βρίσκει κάθε οπή, κάθε τριχοειδή σχισμή και διεισδύει εντός της συμπαγής ύλης που ο προβληματικός νότος χρησιμοποιεί για να δεσμεύσει τις διελεύσεις των ιερών ενεργειών. Και καθώς εκεί διεισδύει, διασπά την προβληματική ύλη. Εντεταλμένες, ιερές, πλανητικές και εξωπλανητικές δυνάμεις παραλαμβάνουν το διασπόμενο υλικό και το μεταφέρουν εκεί που ο θείος νόμος ορίζει. Οι διεργασίες είναι πολύ βαθιές. Πολύ βαθιές. Ιστάμεθα. Με όλο το δυναμικό μας. Ατομικά. Ομαδικά. Υπερομαδικά. Αέρινα κοσμικά. Για τον πλανήτη. Βαθιές πλανητικές καθάρσεις. Αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα βαρέως κάρματος. Για να μπορέσει ο πλανήτης
να κινηθεί προς τον Ντάρμα. Να μεταβεί στο ιερό. Μειούμενος. Ιστάμεθα. Εν αγάπη. Δηλαδή, αποδεχόμαστε. Το ύψος μας, το κοσμικό, και ιστάμεθα εν σοφία. Δηλαδή, συμμετέχουμε ενεργά. Οι διεργασίες των καθάρσεων πλανητικά θα συνεχίζονται. Και εμείς κοσμικά θα διευρυνόμαστε. Ανάλογη με την κοσμική μας διεύρυνση, θα είναι και η κάθαρση του πλανήτη. Και ανάλογη με την κάθαρση του πλανήτη, θα είναι και η κοσμική μας διεύρυνση. Εργαζόμαστε για τον πλανήτη. Αποδεσμεύουμε το περίσσιο ενεργειακό φορτίο προς τις ιερές δυνάμεις
θετικά εργάζονται. Τη συνείδησή μας εστιάζουμε στο κέντρο της καρδιάς μας. Η βουδική αγάπη παρούσα. Ο κοσμικός ανώτερος εαυτός μας, ο κοσμικός Αναστάς Χριστός, και ο κοσμικός διδάσκαλος, παρόντες. Η δράση των ενεργειών τους παρούσα στο 7ο ενεργειακό μας κέντρο και στο 1ο ενεργειακό μας κέντρο. Ηρεμούμε μέσα στις ενεργές τους. Στο κέντρο της καρδιάς μας, εγκατεστημένος, ο κοσμικός αέρινος λωτός. Όπου στο κέντρο του διαφυλάσσει το ολόγραμμα του αδαμάντινου σχηματισμού με το ιερό γράμμα στον πυρήνα του. Το κέντρο της καρδιάς μας, θησαυρός. Κοσμικός. Στο ατομικό ένσαρκο κανάλι μας έχουμε επανέλθει. Όλες οι διεργασίες συνεχίζονται. Και θα παραμένουν ενεργές.
Τεντώνουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Ανοίγουμε το θώρακά μας στους ώμους μας. Το πηγούνι μας παράλληλο με το έδαφος. Τα πέλματά μας πατάνε καλά στο έδαφος. Αισθανόμαστε τις ρίζες μας. Τον άξονα και την κεραία μας. Τους παράπλευρους άξονές μας, τους χωρείς μας, ομόκεντρες σφαίρες με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας. Τα ατομικά μας κανάλια, παραμένουν μέσα στην βουδική αγάπη. Ενώ οι γιώσεις θα συνεχίζονται. Την εργασία αποδίδουμε στις θείες ιερές δυνάμεις. Παίρνουμε όσο χρόνο χρειαστεί για να γιωθούμε. Στο εδώ και τώρα, ένσαρκα. Με την αναπνοή μας, υποστηρίζουμε τη γείωση. Ο καθένας στο χρόνο του, με την εκπνοή, θα ανοίξει τα μάτια. Σώμα.